Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Mm-hmm. Πάμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Βεβαίως και να πάμε να κάνουμε. Για πάμε να μιλήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία, για το γαλάζιο στρατόπεδο και τοπικά και κεντρικά. Είπαμε και συνέδριο τώρα αυτές τις μέρες, επαιτειακό συνέδριο. 50 χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία. Από τα 50 χρόνια που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πόσα χρόνια είναι στη Νέα Δημοκρατία ο καλεσμένος μας? Α, ωραίο quiz. Να μας απαντήσει. Να μας απαντήσει ο ίδιος ή θέλεις να το βάλουμε quiz στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Ό,τι θέλεις. Άντε θα μας απαντήσει ο ίδιος, αν θέλει. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης Καρκανάκης μαζί μας, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή κοινός της πρώην ΟΔΕ Ηρακλείου, για να το λέμε όπως το ξέρουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εντάξει, είσαστε ωραίοι όμως να φτιάχνετε ονόματα. Και καλό μήνα. Γενικά, το έχετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συνηθίσει κι εμείς ακόμα το ΔΕΠ. Έχουμε μείνει στην παλιά ΝΟΔΕ. Εγώ ειδικά, όπως είπατε, είμαι από πολλά χρόνια. Μη σας παρασύρει και αποκαλύψει τώρα και ηλικία. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Την έχω συνηθίσει ως ΝΟΔΕ, όπως και τα περισσότερα από τα παλιά μέλη μας. Οπότε την λέμε ΔΕΠ, αλλά βάζομαι και εντός παρενθέσεως τον ΟΔΕ μέχρι να το συνηθίσουμε και εμείς και τα μέλη μας, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Είναι η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ηρακλείου, ήταν παλιά νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή. Αυτά με τα Διοικούσα Επιτροπή βέβαια μου θυμίζουν λίγο ΤΕΕ, λίγο τέτοια, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Η κομματική οργάνωση χρειάζεται και κάποιες βαθμίδες ιεραρχικές στην οργάνωση. Mm. Εμείς έχουμε τον πανελλήνιο κανονισμό της κομματικής μας οργάνωσης που φτάνει μέχρι την τοπική οργάνωση, τη δημοτική τοπική οργάνωση, δηλαδή σε επίπεδο δήμων, σε επίπεδο νομών και πανελλαδικά οι γραμματείες οργανωτικού που ελέγχουν όλη την κομματική οργάνωση. Λοιπόν, κύριε Καρκανάκη, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα κουλούρδια, διότι είχαμε σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, περίμενε. Τι θες? Τώρα μου δημιουργήθηκε μια απορία. Πες τι που το άκουγα. Πες. Θα ρωτήσω, το κάνω λίγο ανορθόδοξα, δεν σας πειράζει. Ό,τι θέλετε. Είναι εύκολο να είσαι πρόεδρος σε μια τέτοια επιτροπή, ειδικούς επιτροπής, στην ΟΔΕ τη στιγμή και τώρα που έχει 41% όπως λέγεται και πριν που δεν υπήρχε, ήταν σπασμένο το μπλε και απλώς παρενέβαινε ας πούμε σε κάποια άλλα χρώματα? Δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο. Εάν αυτό που κάνεις το αγαπάς, το κάνεις με μεράκι και όχι από υποχρέωση ή από προσδοκία ανταπόδοσης, πραγματικά είναι όμορφο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό να έρχεσαι σε επαφή με τα μέλη, να βοηθάς όπου μπορείς στις κομματικές οργανώσεις, να στηρίζεις και να υποστηρίζεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις. Όλο αυτό είναι αρκετά όμορφο. Τώρα, η διαφορά του όταν είσαι στην αντιπολίτευση ή όταν είσαι στην κυβέρνηση, θα σας πω και θα σας εξομολογηθώ κάτι. Πολύ ευκολότερο όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Τώρα αφήσεις και την πελά σας. Τώρα λοιπόν το ξεκαθαρίσαμε, ξεκίνα την ανάκριση. Λοιπόν, φρέσκα κουλούρια, είχαμε σήμερα τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, εδώ στο Ηράκλειο. Τι μας αφήνει τώρα αυτή η επίσκεψη, έτσι να κάνουμε το πρώτο ταμείο για την επίσκεψη Κερίδη? Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Κερίδης Δημήτρης, βρισκόταν για 2 μέρες στην Κρήτη. Ξεκίνησε την περιοδία του από την ακριτική μας Γάβδο και στη συνέχεια στα Χανιά. Ήταν μια πραγματικά επίσκεψη εργασίας. Ουσιαστική επίσκεψη, δεν ήταν απλά μια περιοδία. Συνοδευόμενος από το σύνολο ουσιαστικά της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τους δύο γενικές διευθυντές, την Γενική Γραμματέα, τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, τον συντοπίτη μας, τον Ναύαρχο, και από το επιτελείο του λιμενικού. Άρα ήρθε για να ακούσει, κύριε Καρκανάκη. Ήρθε για να ακούσει, να δει και να ανταλλάξει απόψεις με κυρίως υπηρεσιακούς, αυτοδιοικητικούς, αλλά και παραγωγικούς φορείς. Ειδικά η σημερινή μέρα, από το πρωί, από τις 9 η ώρα το πρωί στην περιφέρεια, είχε διαδοχικές συσκέψεις, αρχικά με αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική,
με όλα τα σώματα ασφαλείας. Στη συνέχεια είχε σύσκεψη με τοπικούς αυτοδιοικητικούς, δημάρχους από όλη την Κρήτη, αντιπεριφερειάρχες, πάντα βέβαια και με τον περιφερειάρχη τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, και αμέσως μετά μια σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Κρήτης. Ακούστηκαν πολλές σκέψεις. Αυτό που πραγματικά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να μην μεγενθύνουμε το πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα το μεταναστευτικό, είναι ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα μεταναστευτικών ροών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουμε και αυξημένες ροές, ειδικά τώρα που έχει ανακαλυφθεί ο δρόμος από τα βόρεια παράλια της Αφρικής προς τα νότια παράλια του νησιού μας. Αλλά σίγουρα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που να πούμε, επειδή έχουν ακουστεί και διάφορα τέτοια, ακόμα και σήμερα κυκλοφορήσανε πρωτοσέλιδα με τίτλους σε διάφορα site, με τίτλους «Ο Κερίδης είναι στην Κρήτη για το μεταναστευτικό», αλλά έχουμε ροές μεταναστών. Έχουμε όμως, κύριε Καρκανάκη, δηλαδή και χτες που πήγε από την Παλαιόχωρα στη Γάβδο, στην Παλαιόχωρα συναντήσατε την καραβιά 74 άτομα, σωστά? 74 άτομα. Και σήμερα... Αγίμονο αν η Κρήτη για 70, για 80, για 100 άτομα δείχνει ότι έχει πρόβλημα στην υποδοχή αυτών των ανθρώπων. Δεν έχει όμως πρόβλημα να τους υποδεχτεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα θα ανοίξουν οι κατασκηνώσεις στον Καλαθά. Γιατί, πού θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί? Δύο λεπτά. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν διοχετεύονται στην υπηρετική Ελλάδα. Άμεσα. Δεν υπάρχει σημείο υποδοχής, φιλοξενίας προσφύγων, μεταναστών. Είναι κάπου έστω για λίγο πρέπει να μένουν. Θα μένουν για 2-3 μέρες το πολύ μέχρι να φύγουν. Αυτά όλα συζητήθηκαν και στις σημερινές συσκέψεις. Να φύγουν για την υπηρετική Ελλάδα. Κοιτάξτε, όταν έχουμε στη γειτονιά μας μια Τουρκία που συγκρατεί αυτή τη στιγμή 4 με 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Μια Αίγυπτο που συγκρατεί, ας είναι καλά, κοντά στα 9-9,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, από Συρία, τώρα από εκεί την... τώρα υπάρχει καλή συνεννόηση με την Αίγυπτο. Βεβαίως είδαμε και πρωτοβουλίες και από πλευράς κυβέρνησης και πρωθυπουργού, έτσι. Υπάρχει. Το μεταναστευτικό δεν μπορεί να λυθεί μόνο με φύλαξη και αποτροπή. Χρειάζονται γενικότερες πολιτικές. Και σε αυτό το σημείο απάνω νομίζω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δώσει σαφή δείγματα πώς δουλεύει διεθνώς για να συγκρατηθεί όλο αυτό το κύμα, πώς έχει καταφέρει ιδιαίτερα από την περιπέτεια που ζήσαμε τον Φεβρουάριο του 2020 με μια υβριδική εισβολή που είχαμε στα βορειοανατολικά σύνορά μας, πώς κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να πείσει επιτέλους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εδώ φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης. Δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και να εξασφαλίσει τη συνδρομή όχι μόνο στην φύλαξη των συνόρων μας, όχι μόνο στις υποδομές, φράχτης, οτιδήποτε άλλο για την φύλαξη των συνόρων, αλλά και στην διεθνή πολιτική που χρειάζεται, προκειμένου να μην έχει η Ευρώπη αυτό το πρόβλημα, γιατί κακά τα ψέματα, διαμετακομιστικό κέντρο είναι η Ελλάδα. Και αυτοί που έρχονται δεν μένουν στην Ελλάδα. Το όνειρό τους είναι να πάνε Γερμανία, ή να πάνε βόρειες χώρες. Δεν θέλουν να μείνουν. Αυτό που λέω. Μένουν αυτό στο τέλος, βέβαια, αυτό είναι ερώτημα. Δεν θέλουν να μείνουν. Ναι. Έτσι. Οπότε, τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά σήμερα που συζητήθηκε όλο αυτό, έχουν πέσει στο τραπέζι και συγκεκριμένες περιοχές για τις δομές υποδοχής? Ακούσαμε ότι ενδεχόμενα να δημιουργηθούν δύο δομές. Προσωρινής. Προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει. Αυτό που τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι ότι η δική του αρμοδιότητα ξεκινάει από τη στιγμή που ο μετανάστης θα μεταφερθεί σε μία δομή που είναι υπό την έλεγχο και υπό την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης. Σωστό. Μέχρι την πόρτα αυτού του κέντρου είναι αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, αστυνομίας,
Υπουργείο Εξωτερικών, Ναυτιλίας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Λιμενικό, Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν είναι του Υπουργού Μετανάστευσης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού τα έχει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Α, μάλιστα. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέω. Μάλιστα. Για να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο Μετανάστευσης. Ναι. Πότε αναλαμβάνει το Υπουργείο τη μετανάστευση. Και εδώ δεν έχει, έχει ένα γραφείο ασύλου το οποίο είπατε. Με ένα. Είναι αρμοδιότητα μέχρι τότε την αρμοδιότητα άλλων. Είναι αρμοδιότητα τη αποκεντρωμένη, διασκορπισμένε αρμοδιότητε. Οι δομέ φιλοξενίας, έστω για 2-3 μέρες που μπορεί να χρειαστεί του, που ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης, αυτές μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά και να προσφέρουν και αντισταθμιστικά ωφέλη όπου τυχόν υπάρχουν και να γίνει πολύ πιο οργανωμένα όλη η διακίνηση αν και εφόσον πραγματικά δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει. Καταλάβουμε, όχι, είστε σαφείς. Σίγουρα πρέπει με προνοητικότητα, με προγραμματισμό, με σχεδιασμό να το έχουμε υπόψη μας για να μην γίνουμε Ιταλία και να τους έχουμε στις πλατείες και στα και βεβαίως, την ίδια πάρκα ώρα. Και οπουδήποτε έτσι. Την ίδια ώρα βεβαίως, και προσέξτε, δεν μπορεί να σηκώσει και μόνη της. Η Κρήτη έχει και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Κρήτη δεν είναι Μυτιλίνη. Δεν είναι Σάμος, στην Κρήτη δεν υπάρχει δυνατότητα αποτροπής. Γιατί η επιστροφή είναι σαν να στέλνεις αυτούς τους ανθρώπους πίσω στο θάνατο. Στο θάνατο, βέβαια. Αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολα διαχειρίσιμο είναι το πρόβλημα αν μας σκάσει στην Κρήτη και πόσο προετοιμασμένοι πρέπει να είμαστε για κάθε ενδεχόμενο. Λοιπόν, κύριε Καρκανάκη, επειδή έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμα, να πούμε λίγο και για το συνέδριο. Έτσι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Ζάπιο, 50 χρόνια. Σωστά. Η Νέα Δημοκρατία φέτος γιορτάζει 50 χρόνια από την ίδρυσή της, που ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Οκτώβριο του 1974, άρα συμπληρώνουμε τα 50 μας χρόνια πίσω, τα οποία βέβαια συμπίπτουν με τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, ιστορικά της σταθερότερης δημοκρατίας που είχε ο τόπος μας, και εκεί θέλω να κάνω μια επισήμανση, να μην αφήσουμε κανέναν να αμφισβητήσει την δημοκρατία μας, γιατί και εκεί γίνονται προσπάθειες, και με αυτό το επαιτειακό χαρακτήρα θα γίνει και το 15ο συνέδριο του κόμματός μας στο Ζάπιο την Παρασκευή 5 του μήνα, Σάββατο 6 και Κυριακή 7. Ουσιαστικά. Αυτό που θέλω να πω είναι την Παρασκευή το απόγευμα θα ξεκινήσει το συνέδριο με ομιλία του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη και θα είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη του κόμματός μας. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή κάποια ειδική διαπίστευση. Τις επόμενες 2 μέρες που θα είναι οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου και οι ομιλίες των υπολείπων εισηγητών, θα πρέπει να υπάρχει η διαπίστευση. Πάντως αυτό το συνέδριο είναι ευκολάκι τώρα, κύριε Καρκανάκη. Δηλαδή θέλω να πω είναι για να συναντηθείτε, να γνωριστείτε λίγο καλύτερα. Ευκολάκι είναι, αλλά. Γιατί δεν έχετε θέματα, ούτε αρχηγό θέλετε να βγάλετε, ούτε τίποτα από αυτά. Έχετε. Όχι. Έχουμε όμως μπροστά μας ευρωεκλογές. Σωστά. Τις πιο κρίσιμες ίσως ευρωεκλογές με βάση τη ρευστότητα του διεθνούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτή τη στιγμή ζούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει στην ελληνική κοινωνία ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι ούτε χαλαρές, ούτε αδιάφορες, ούτε και μια ευκαιρία να κάνουμε κάποια ανέξοδη διαμαρτυρία για κάποια που πιθανόν μας έχουν επικράνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποιους εκπροσώπους μας θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς αυτοί θα θέλουν, θα μπορούν και θα ξέρουν να απαιτήσουν τα δίκαια που δικαιούται η χώρα μας. Ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη των ευρωεκλογών που μπαίνει, γιατί είναι διαφορετική εκλογική διαδικασία, το είπατε κι εσείς, υπάρχει μια άλλη νοοτροπία. Σαφέστατα είναι διαφορετική όλη η εκλογική διαδικασία. Συνήθως ο πύχης είναι οι προηγούμενες αντίστοιχες ευρωεκλογές. Έτσι. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα για την χώρα πρώτα απ' όλα και για την Νέα Δημοκρατία. Και να πω ακόμα ότι έχουμε και για πρώτη φορά την επιστολική ψήφο, ναι. Μια ιστορική μεταρρύθμιση επίσης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους
ομογενείς μας καταρχήν να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας που με μια απλή αίτηση στην σχετική πλατφόρμα μπορούν να ψηφίσουν από οποιοδήποτε μέρος τυχόν βρίσκονται, αλλά και από το σπίτι τους ακόμα εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ακριβώς μέσω της επιστολικής ψήφου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συμπολιτών μας. Άστα. Νομίζω τα είπαμε όλα. Καλά, είχαμε κι άλλα να πούμε. Καλά, έχουμε πάντα. Εντάξει. Αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα σας δούμε. Με χαρά. Με χαρά. Θα σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα διαφημίσεις. Εννοείται. Άντε, πήγαμε.